Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε όλους όσοι θέλετε να μας βλέπετε και όλας να έχετε και εικόνα να κάνουμε και λίγο. Πώς θα λένε, να βλέπουμε λίγο, να έχουμε και εικόνα εδώ από τα κεντρικά γραφεία του Focus FM, στα live stream που κάνουμε στην Οδό Πολυτεχνείου 21. Καλημέρα λοιπόν και στους φίλους σε όλα τα social media. Καλημέρα, να πω κανένα όνομα. Καλημέρα στην Δώρα, καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στην Ευγενία. Η Φλόρα λέει: sorry παιδιά, δεν είμαι καλά. Θα ακούω μόνο περαστικά, Φλόρα. Μα δεν είσαι καλά, περαστικά σου, να ακούς μόνο. Καλημέρα στο Γιώργο, γεια σου και σένα. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Σε όλους τους Έλληνες λέει η Περσεφόνη: καλημέρα όπου κι αν βρίσκεστε. Να δω λίγο και εδώ πέρα. Καλημέρα στη Φιλιό, καλημέρα στην Κασιανή, καλημέρα στην Κατερίνα. Τι έγινε ρε παιδιά, καλημέρα στο Λιοντάρι, οι γυναίκες είστε οι περισσότερες, να ο Δημήτρης. Καλημέρα από τη Ρόδο, μας λέει ο Δημήτρης. Η Τζέννη λέει καλημέρα και στέλνει την καλημέρα της και στην Αγγελική. Ο Πάνος είναι εδώ από τον Κορυδαλό, όχι μέσα μου λέει, ακόμα Πάνο, δεν είσαι μέσα, αλλά πολύ, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα βέβαια κοίταξε, για να μπεις εσύ μέσα πρέπει να αδειάσουν οι πτέρυγες. Και τώρα από ό,τι ξέρω θα έχουμε και καινούργιες αφίξεις, αν τους στείλουν προς Ελλάδα μεριά. Να σας ρωτήσω ρε παιδιά λίγο, να ξεκινήσω με ένα. Καλημέρα Κώστα, Ερμέ. Σε είδα στεναχωρημένο. Καλημέρα. Δεν μελαγχόλησες. Καλημέρα πρωί. Μελαγχόλησες, σε είδα που σε ξέχασα. Να ξεκινήσω με ανέκδοτο. Πάμε. Να ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο, παιδιά. Πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα? Ποιος θα μου πει πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα? Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM, Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο με πολλά πράγματα. Με ένα καινούριο, με μια νέα φωνή την οποία θα την ακούσετε από το χώρο της ιατρικής. Ένας καρδιολόγος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα είναι σήμερα μαζί μας. Οπότε ετοιμαστείτε γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και τις επόμενες, από σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θα μάθουμε καινούρια πράγματα σε επίπεδο αποτελεσμάτων και μελετών για τα ζητήματα των σκευασμάτων και πάει λέγοντας. Το ερώτημά μου που ξεκινάω σήμερα: πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα? Έλα ρε Ερμέ, είσαι καλός σε αυτά. Πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα ρε παιδιά? Απλά τα πράγματα είναι. Μποτίτσι, ξέρεις πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα? Στο TikTok το βρήκανε κιόλας. Άκουσε με λίγο. Κάι Λι. Καλό. 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 Έξυπνο. Ο γείτονας το ανέβασε story σήμερα το πρωί. Και λέω με αυτό θα ξεκινήσω. Πώς λέγεται ο μυζαδόρος στα κινέζικα? Ο γνωστός σε όλους Κάι Λι. Την κάνει τη μύζα. Κάτσε καλά. Sound, κάτσε καλά σε λέω. Έτσι, όπως θα τον άλλα το φιδέμπορα. Ναι. Με τα φίδια από τις αίρες. Λοιπόν, ο Κάι Λι. Ο Κάι Λι, παιδιά. Ο Μιζωτάκης είναι άλλος. Αυτό δεν είναι. Ο Μιζωτάκης δεν είναι Κινέζος. Ο Μιζωτάκης είναι Έλληνας. Με προφορά στα Αμερικάνικα. Έτσι τον έλεγε. Μιζωτάκης. Μιζωτάκης. Όχι Πελώνη. Η Πελώνη τον έλεγε. Όχι Πελώνη. Ναι, η Πελώνη τον έλεγε. Η Πελώζη τον έλεγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Μιζωτάκης. 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 Εντάξει. Αλλά παιδιά είπαμε. Ο Κινέζος μυζαδόρος είναι ο γνωστός σε όλους παιδιά. Κάι Λι. Ο Κυπουρός. Πολύ έξυπνο γείτονα έχεις. Όχι, αυτό είναι από ακροατή. Μαρούλι. Ο Θα κάνουμε διαγωνισμό με ανέκδοτα. Κοίταξε, ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός πώς λέγεται? Μητσοτάκι. Όχι. Κούλι. Και τι τραγουδάει? Και τι τραγουδάει η Καϊλή μέσα στη φυλακή? Τι τραγουδάει? Βασίλη. Βασίλη, δώσε. Για με καταράστηκε. Για με καταράστηκε. Η ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Για με καταράστηκε. Να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Έλα να κάνουμε 5 φράγκα δουλειά. Έλα να σοβαρευτούμε λίγα, κύριε παιδί μου. Έλα να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί πάντως κοιτάξτε λίγο πέρα από κάτι πλάκα. Αυτό το θέμα με το Qatar Gate. Νικήκαμε. Αυτό το θέμα με το Qatar Gate, το οποίο μας τα έχουν κάνει Zeppelin,
ασχολούμαστε δύο εβδομάδες τώρα με την Γκάι Λι, τον Κινέζο Μιζαδόρο δηλαδή. Ασχολούμαστε με τον άντρα της Κινέζας Μιζαδόρισσας. Ασχολούμαστε με τον μπαμπά της Κινέζας Μιζαδόρισσας. Και αυτός είναι Κινέζος Μιζαδόρος. Εξού και Γκάι Λι. Αυτός. Ασχολούμαστε με τους άλλους πρώην ευρωβουλευτές και όλο αυτό το συρφερτό, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω έχει φάει κανένα 2-3 μίλια. Και δεν ασχολούμαστε οι δημοσιογράφοι με το Pfizer Gate, με το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, που εμπλέκεται και καίει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωβουλευτές, όσο και πολλές κυβερνήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο χρήμα έχει πέσει. Πόσο χρήμα έχει πέσει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να απαιτήσουμε να ανοίξουν τα στόματα. Να μιλήσουν για το Pfizer Gate. Να έρθουν αυτά τα συμβόλαια και να μην είναι μαύρα τα συμβόλαια με τους όρους για τα εμβόλια τα οποία πούλησε ο Μπουρλά σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και θα τα μάθουμε ποτέ αυτά. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα φωνάζουμε, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτοί που δεν κάνουν οι άλλοι, οι δημοσιογράφοι. Που ασχολούνται με άλλα αντί άλλων. Ασχολούνται με ό,τι πουλάει εύκολα. Αλλά αυτά τα οποία είναι δύσκολα που τα πουλούσαν αυτοί, δεν ασχολείται κανένας. Εμείς εδώ είμαστε. Και πλέον, να ξέρετε, η φαρέτρα από επίπεδο επιχειρημάτων και ιατρικών επιχειρημάτων μεγαλώνει. Το οπλοστάσιο μεγαλώνει. Και έχει κάτι όπλα, κάτσε καλά. Sound, κάτσε καλά. Θα φεύγουν οι ρουκέτες και δεν θα ξέρουν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι εάν θα συγκινηθούν οι εισαγγελείς. Εάν θα συγκινηθούν, ξέρω εγώ, κάνας. Έστω να είναι Βέλγος εισαγγελέας, ρε παιδί μου. Να βρούμε ένα Βέλγο εισαγγελέα. Να βρούμε ένα Κινέζο. Πού να βρεις Κινέζο εισαγγελέα. Πού να βρεις Κινέζο εισαγγελέα. Πάντως, αυτή είναι η ιστορία. Δεν μιλάνε ούτε δευτερόλεπτο για το Pfizer Gate. Έχω στα μάτια μου τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου εικόνες από το Buenos Aires. Να ρωτήσω πού είναι το Buenos Aires, το έχουμε? Όχι, να μην ρωτήσω. Πήρανε το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αυτό. Πού δηλαδή το πήρανε, ποιος το πήρε? Τώρα. Το παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ. Ναι, ναι. Τέτοιοι, πες τους. Ναι, μωρέ. Ο Μέση. Ναι, αυτόν θυμάμαι. Αργεντινή. Η Αργεντινή, μπράβο. Buenos Aires είναι η πρωτεύουσα της Αργεντινής. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν αυτή την ώρα έχω μπροστά μου από πλάνα τα οποία μεταδίδουν όλα τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Στο Buenos Aires έχει προσγειωθεί πριν από λίγα λεπτά η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής στο αεροδρόμιο. Έχουν ανέβει πάνω σε ένα ανοιχτό λεωφορείο οι παίχτες της Εθνικής Αργεντινής και από κάτω γίνεται, παιδιά, τι να σας πω τώρα, λαϊκό προσκύνημα. Τα ζήσαμε κι εμείς βέβαια το 2004. Όσοι το ζήσαμε αυτό το... Όλοι μας το ζήσαμε, αλλά όσοι κατεβήκαμε να πανηγυρίσουμε και να κάνουμε, παρά τα όσα προβλήματα είχαμε και γίναμε οι Έλληνες μία αγκαλιά, είναι μοναδικές στιγμές. Είναι μοναδικές στιγμές. Δεν το λέω, το μεταδίδω σαν είδηση καταρχάς αυτό το συγκεκριμένο, ότι τώρα αυτή την ώρα είναι, γιατί εκεί πέρα είναι ξημερώματα, είναι προχωρημένη ώρα, βράδυ βλέπω. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα είναι στην Αργεντινή, στον Buenos Aires αυτή τη στιγμή, αλλά αυτές οι εικόνες με το πούλμαν, με τους παίχτες, το ανοιχτό το πούλμαν, έτσι, το λεωφορείο, με τους παίχτες επάνω. Με τον Μέση αγκαλιά, με το βαρύτιμο τρόπαιο, με τους συμπαίχτες του αγκαλιά, με το κύπελο του Μουντιάλ. Και από κάτω ο κόσμος που έχει προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα στην Αργεντινή ο κόσμος, έτσι, μην το ξεχνάτε. Έχει πάρει στο πόδι, γιατί και αυτοί είχαν μνημόνια, είχαν δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια αυτοί κατέβασαν μια εθνική με συνοχή Αργεντινής απέναντι σε μια Γαλλία η οποία ήταν η μεικτή Αφρικής. Και οι εικόνες αυτές, οι οποίες πραγματικά εκατομμύρια κόσμου ακολουθούν αυτό το ανοιχτό λεωφορείο, όπου αυτή την ώρα η Εθνική Αργεντινής κατέβηκε, προσγειώθηκε στον Buenos Aires και γίνεται προφανώς ένας γύρος του θριάμβου. Είναι εικόνες οι οποίες θα κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Να και κοντινά πλάνα τώρα με την κούπα του Μουντιάλ. Όλοι οι παίχτες και ο Μέση φυσικά πρώτος και καλύτερος εκεί πέρα. Αποθεώνεται κυριολεκτικά. 36 χρόνια είχε Κώστα να το σηκώσει η Αργεντινή. Το είχε σηκώσει ο Μαραντόνα. Και ήταν ένα από τα πράγματα που τα κυνηγούσε πάρα πολύ ο Μέση σε επίπεδο κατάκτησης του τροπέου. Και τελικά τα κατάφερε. Και μιας και είπα Μαραντόνα, για να ακούσουμε λίγο και το μήνυμα του επίτιμου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε αναχώρηση από τη Μεσοτυχία.
κάποιος έφυγε από τη Μεσοτυχία. Για να μάθουμε ποιος είναι αυτός. Κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα σας. Όπως με ακούτε, είμαι όλος χαρά. Αφού τελείωσε το Μουντιάλ και μαζεύτηκαν όλοι οι χασομέριδες εις τις μεριές τους. Τον Ντιέγκο δεν τον ξαναείδα. Και από ό,τι μου είπαν, πρέπει μετά τη δίκη της Αργεντινής να άνοιξε γι' αυτόν η πόρτα του παραδείσου, αφού λατρεύτηκε σαν Θεός και όσο ζούσε και όσο ήταν ένα να μπορεί εδώ εις τη Μεσοτυχία. Την Ελισάβετ δεν θέλω να τη δω ξανά στα μάτια μου, αφού με άφησε Σαββατοκύριακο και την έβγαλα εις το κρατητήριο, που είχα να πάω στην Πουζού από τότε που με συνέλαβαν οι συνταγματάρχες το 1967. Βρε πως άλλαξαν έτσι οι φυλακές. Μη δούνε καραν όμορφο, ξέρετε τώρα. Και ο Ανδρέας όλο χιούμορ είναι. Κάθεται και κοιτάζει το ρολόι του. Τι κοιτάς, του λέω, χάπι θα πάρεις. Όχι, περιμένω πράγματι με μεγάλη αγωνία το επόμενο σκάνδαλο της νέας δημοκρατίας. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Εσηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Μιλάει για σκάνδαλα και ο Ανδρέας. Από το Πασόκ τα έμαθε ο Κούλης μου. Ότι τα έμαθε, τα έμαθε. Τα έμαθε πολύ καλά, επίτιμε. Πάρα πολύ καλά τα έμαθε. Τον είδες εδώ πέρα χτες που μας ήρθε. Μας ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, λέει, το flyover. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Θα κάνουμε δηλαδή, θα σηκώσουμε δεύτερο όροφο στον περιφερειακό. Θα γίνουμε, πώς το λένε, η Ιαπωνία. Θα έχουμε δεύτερο όροφο. Εδώ έχουμε 50 χρόνια και προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα το μετρό. Καλά, μιλάμε για θράσος. Καταρχάς, θες, μόνο επίτιμος έλειπε. Όλη η Νέα Δημοκρατία, όλοι οι δεινόσαυροι της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας της Βορείου Ελλάδος ήταν από κάτω και κάνανε παλαμάκια. Τα τοπικά site εδώ πέρα, ύμνη για την ανάπτυξη που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, για το flyover, ότι πήγε ο Μητσοτάκης, παιδιά, πήγε ο Μητσοτάκης στην Αλεξάνδρεια, στην Ιμαθία, μια περιοχή η οποία έχει δραματικά αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Δραματικά αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Μια περιοχή που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκλεισαν και η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης και τα θερμοκήπια της Agritex και η Δέλτα πρώην Nestlé και έχει γεμίσει ο τόπος με ανέργους. Και αυτοί κάνανε φιέστες και του φιλώσανε τα χέρια. Τα κομματόσκυλα. Οι παρατρεχάμενοι, οι καρεκλοκένταυροι, αυτούς πληρώνουμε. Αντί να τους ξαποστείλουμε και να ντρέπονται να πατήσουν το πόδι τους στη Μακεδονία που την έχουν καταδικάσει και τους δίνουν καθρεφτάκια. Λες και είμαστε ηθαγενείς και χάντρες δωράκι. Λέγοντάς μας ότι θα μας κάνουν το flyover. Ποιο flyover, βγες να δεις έξω τι γίνεται στον δρόμο. Κάθε φορά που βρέχει, σκοτώνεται ο κόσμος. Παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Στην Αλεξάνδρεια της Ιμαθίας, η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Και πήγε να το κάνει τι, να το παίξει Μπρούκλις. Γιατί δεν πήγε μία βόλτα από την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρη, από τις ζωοτροφές εκεί πέρα. Από τα ελάχιστα παραγωγικά κύτταρα της Μακεδονίας. Και πολύ σωστά μου το λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Ντούλιας, που κάνει τον επίτιμο, γιατί είναι από εκεί, από την περιοχή. Πονάνε οι άνθρωποι. Τι να πω, δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Εμείς φταίμε που τους ανεχόμαστε. Εμείς φταίμε που τους ανεχόμαστε. Έφυγε, λέει, και ο Μαραντόνα, πήγε πάνω. Αφού το πήρε κιόλας, το σήκωσε ο Μέση, πήρε διαβατήριο, έφυγε προς τα πάνω. Δεν θα μαθαίνουμε ιστορίες για τη Λουκουμόσκονη. Όλο και κανένας άλλος με Λουκουμόσκονη θα πάει. Δεν μπορεί. Πάντως γίνεται χαμός. Έλα λίγο να βάλουμε λίγο. Δεν ξέρω αν έχει ήχο αυτό που βλέπω. Έλα λίγο, βάλε λίγο. Έχουμε. Είμαστε αλλού cantando muchachos, Υποτριολέκτικο. Τραγουδάρε το muchachos. Νομίζω. Χαμός, παιδιά, μιλάμε για πολύ κόσμο. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Λογικό. Ωραία είναι αυτά για την πατρίδα τους. Θα είχαμε ζήσει κι εμείς. Ξαναλέω το. Το 2000 το τραγούδι αυτό είναι το μουτσάτσο που το τραγουδούσε, αυτό που ακούγεται. Είναι το τραγούδι που τραγουδούσε ο Μέση και η Εθνική Αργεντινής. Μιλάμε σαν τζαπιά για εκατομμύρια κόσμο. Το... Είναι
είναι ζωντανέο ο ήχος. Αυτή την ώρα στο Buenos Aires στην Αργεντινή. Για την, πώς το λένε, για την πανηγυρισμή, για την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ας έρθουμε στα δικά μας λίγο, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά έχουν την, πώς το λένε, έχουν την νότα αισιοδοξίας τους για έναν λαό ο οποίος έχει δοκιμαστεί, και η Αργεντινή έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με, θυμίζω την εξέργεση της κατσαρόλας. Πεινούσε ο κόσμος και βγαίναν έξω με τις κατσαρόλες. Έδιωξαν, φύγανε, με ελικόπτερα φύγανε αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν την Αργεντινή. Γιατί ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά. Ναι, αυτές είναι στιγμές χαράς και εθνικής ανάτασης. Όταν η εθνική σου καταφέρει να έχει μια διάκριση. Και το περίμεναν 36 χρόνια ολόκληρα. Μια παραδοσιακή δύναμη στο ποδόσφαιρο. Και τώρα το γλεντάνε. Καλά κάνουνε. Αλλά αυτή την ενότητα θέλουμε ως έθνη. Ως έθνη. Και όχι να είμαστε ένας πολτός παγκοσμιοποίησης. Ως έθνη. Μία γροθιά. Όπως ήταν η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Χωρίς πολλά-πολλά. Πολλά-πολλά μπολιάσματα. Μάλλον χωρίς κανένα μπολιασμά μέσα στην εθνική της ομάδα. Χωρίς κανένα μπολιασμά μέσα στην εθνική της ομάδα. Και κατάφερε αυτά που κατάφερε. Και ένας δοκιμασμένος λαός είναι σήμερα ενωμένος ως μία γροθιά, γιατί τους ένωσε ένα αθλητικό γεγονός, χωρίς να ρωτάμε αν εσύ είσαι δεξιός, αν εσύ είσαι αριστερός, αν εσύ είσαι πιο δεξιός ή αν είσαι πιο δεξιός, και όλα όσα μας διχάζουν. Το ζήσαμε, ξαναλέω, την είδαμε την ενότητα του Έλληνα που μπορεί να την έχει. Να πάμε όλοι μαζί, να κατέβουμε μιλιούνια στον δρόμο, όπως αυτή την ώρα. Είναι οι συγκλονιστικές εικόνες. Το πλάνο τώρα δεν μπορώ να σας το περιγράψω, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου που έχουν συγκεντρωθεί όλοι μαζί, σαν μια γροθιά. Για χιλιόμετρα ολόκληρα είναι αυτή η εικόνα. Για χιλιόμετρα ολόκληρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα πλάνα. Και φέρουν στο μυαλό μου αυτό που ζήσαμε το 2004, το οποίο αυτή την ενότητα που βγάλαμε ως έθνος δεν την κεφαλαιοποιήσαμε. Σίγουρα δεν την κεφαλαιοποιήσαμε σε επίπεδο αθλητισμού, αλλά δεν την κεφαλαιοποιήσαμε και σε επίπεδο ενότητας. Δεν το κάναμε αυτό. Και ενώ δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, παρά τις αντιθέσεις μας, ξαναγίναμε από 150 χωριά χωριάτες. Για να μην πω από 250 χωριά χωριάτες. Και τα παιδιά μας ασχολούνται με άλλα αντί άλλων. Τα παιδιά μας αδιαφορούν για το πώς αυτή η χώρα θα μπορεί να ορθοποδήσει, και το έχουμε αποδείξει πολλάκις. Πάρα πολλές φορές έχω σχολιάσει προσωπικά την αδιαφορία των νέων ανθρώπων για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, για αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις. Παιδιά τα οποία ψηφίζουν, 18άριδες, 19άριδες, 20άριδες, να τους ρωτάς πόσους βουλευτές έχεις, να τους ρωτάς πόσους βουλευτές εκλέγουμε και να σου λένε 10, 40, δεν υπερβάλλω, ακούστε τους. Ακούστε τα ίδια τα παιδιά. Πόσοι εκατό. Δεν γνωρίζω. Άνω κάτω ένα νούμερο. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και ήμουνα και έφηβος βουλευτής. Μπράβο, συγχαρητήρια καλή. Συνέφηβη βουλευτής, μπράβο. Δεν θυμάσαι, πάνω κάτω έναν αριθμό, μια ματεψιά ρίξε. Αχ, δεν θέλω, γιατί μπορεί να πω βλακεία. Δεν ξέρω, 300. Δεν ξέρω. Πάνω κάτω. Ούτε ξέρει. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει 30. Ιδέα. 30. 40. 40. 50. 100. 135. Συγχαρητήρια. Είναι 300. Δεν σας πω. Οι βουλευτές, έλατε. 10. Όχι, παραπάνω. Δεν ξέρω. Θα πάω, θα σας πω ποια είναι πιο κοντά. Ωραία. Πες 15. 15. 15. Κλειδώνω. Ναι. Ωραία. Υπουργοί. Άστα, μην την ψάχνεις. Άστα. Οι υπουργοί είναι πολλοί, να ξέρεις. Παρά το γεγονός ότι λένε ότι θα έχουμε μικρά υπουργικά κυβερνητικά σχήματα. Οι υπουργοί, ζωή να έχουνε. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αδιαφορία. Αυτό σημαίνει αδιαφορία, παιδιά. Αδιαφορία από πολύ μεγάλη μερίδα νεολαίας. Δεν ασχολούνται.
Η αλήθεια είναι, κοίταξε τώρα. Άμα δεις λίγο βουλή, σπάνια θα δεις παραπάνω από 15 άτομα μέσα στη βουλή. Σπάνια θα δεις, δηλαδή 15, δηλαδή δεν ήταν λάθος τα παιδιά. Τα παιδιά λέγανε αυτό που βλέπανε. Αφού βλέπουν τη βουλή, άδεια έδρανα. Πόσοι λέει να είναι, 10-15. Έχουν μια, υπάρχει μια λογική εξήγηση πίσω από, από τις συγκεκριμένες έρωτα απαντήσεις. Και βρήκα και έναν άλλο πιτσιρικά, ο οποίος λέει, θα σας πάω στο μέλλον τώρα, το 2060, είναι ο πιτσιρικάς και είναι το 2060 τώρα και παίρνει θέματα για εξεταστική. Αυτός είναι λίγο πιο ψηλιασμένος ο πιτσιρικός. Είναι τα θέματα για την ιστορία στις εξετάσεις του 2060. Ακούστε τι λέει. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Ποιο ήταν το καύσιμο που χρησιμοποιούσαν στα αυτοκίνητα έως το 2022 και πλέον χρησιμοποιείται μόνο από μεγιστάνες και τράπερς? Α, η βενζίνη! Ερώτηση bonus. Σήμερα το σουβλάκι κοστίζει 9,15. Πόσο κόστιζε το 2020? Πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα αυτή. Άμα σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο αλεβέλει λίγο τώρα, εντάξει, ας βάλουμε κανένα τάλιρο. Ωραίες εποχές. Ερώτηση 2. Πώς ονομάστηκαν οι πολίτες που δεν εμβολιάστηκαν την εποχή του COVID? Α, ψεκές, Β, πανέξυπνοι ή Γ και τα δύο? Τώρα ζόρισε λίγο εδώ η φάση, αλλά ας βάλουμε και τα δύο για να μην φάμε κανένα κάνσελ τώρα, κατάλαβες, είναι πονηρό αυτό. Ερώτηση 3. Ποιο ήταν το σύνθημα που ένωνε όλους τους Έλληνες την τετραετία 2019-23? Το ψηλό, κατάλαβες. Το προκολόγο. Αλλά αυτά ήταν μετά το 21, ρε φίλε. Μητσοτάκι! Γαμιά! Ερώτηση. Μάθημα ιστορίας 2060. Ποιο ήταν το σύνθημα που ένωνε τους Έλληνες από το 19 μέχρι το 23? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, πώς θα πάμε παρακάτω? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ο Παπαδάκης ακόμα δεν γύρισε στο στούντιο. 13η μέρα. Εχθές ήταν 12η. Χθες διαμαρτυρότανε. Για να τον ακούσουμε λιγάκι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι καλημέρα, ρε Μαρία, δεν μας παρατάς. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Τι είπαμε να κολλήσουμε? Εντάξει, κολλήσαμε. Λέει, εντάξει, σε 5 μέρες ήταν εντάξει. Πέρασαν οι 5 μέρες. Εντάξει, είχα και μια ψιλοεπιδείνωση. Πήγα και στο νοσοκομείο, έκατσα και 3-4 μέρες. Μια χαρά. Τώρα? Δηλαδή, λυγίζω σίδερα. Τώρα? Και συνεχίζω να βγαίνω θετικός. Ναι. Τι μου λένε οι γιατροί τώρα? Είναι η 12η μέρα αυτή. Προσεξέ με. Λέει, μη σε νοιάζει, λέει. Ούτε μπορείς να κολλήσεις, αλλά ούτε μεταδίδεις. Ωραία, να φύγω, να πάω στη δουλειά. Μου λέει, όχι. Όχι, γιατί θα πρέπει, λέει, να είσαι συνέχεια με μάσκα. Να έρθω εκεί να είμαι συνέχεια με μάσκα. Στην εκπομπή. Μα και να έρθω εκεί, ναι, και να είμαι με μάσκα, θα μου κάνουν το πρωί τεστ. Και θα βγει το τεστ θετικό, αν ερχόμουν σήμερα το πρωί. Τι θα λέγανε όλοι οι συνάδελφοι, τι θα λέγανε? Αχνόη! Δεν απαντάει, παιδιά. Τι ξέρω, κυρία μου, εγώ από αυτά. Έλα εδώ. Στο μεταξύ, ο Παπαδάκης διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό τη μέρα που διαγνώστηκε και εγώ θετικό στον κορονοϊό. Έτσι, είναι την ίδια ακριβώς μέρα. Ο Παπαδάκης εξαφανίστηκε, ακόμα δεν έχει πάει στο στούντιο. Εγώ δεν έχασα ούτε μία μέρα εκπομπή. Αυτό είναι αδικία, το καταγγέλλω. Και σήμερα ξανά δεν είναι. Ξανά δεν είναι στο στούντιο. Είναι από το σπίτι του, βγαίνει. Άρα εξακολουθεί για 13η μέρα να είναι θετικό. Μπράβο. Μπράβο. Και ζητάει βοήθεια από την Παγόνη και το Μαγιορκίνη. Τα πιάσε τα λεφτά. Άλλα σου έλεγαν αυτοί. Αυτοί άλλα σου έλεγαν. Σου έλεγαν ότι το εμβόλιο θα το κάνεις και δεν θα νοσήσεις βαριά. Θα το περάσεις στο πόδι. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι το οποίο, να ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ειδικά όταν έρχεται από τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την τεχνολογία mRNA. Αναφέρομαι στον Robert Malone, με τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη για να κάνουμε μία καινούργια συνέντευξη. Αλλά γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από μερικές ώρες το έγραψε και είναι πρώτη φορά που μεταδίδεται στην Ελλάδα η συγκεκριμένη τοποθέτηση, νέα τοποθέτηση του Robert Malone, ξαναλέω, του εφευρέτη της τεχνολογίας mRNA, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτά να τα πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και σας το λέω γιατί σήμερα θα ακούσετε έναν καρδιολόγο Έλληνα, τον οποίο δεν τον έχετε ξανακούσει. Αύριο θα ακούσετε έναν ακόμα Έλληνα καρδιολόγο, τον οποίο τον έχετε ακούσει μία φορά πριν από αρκετό καιρό εδώ στον Focus FM. Αλλά πλέον θα μιλήσει μετά από καιρό σιωπής, αλλά πολύ μελέτης και έρευνας, με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία επίσης για πρώτη φορά θα ακουστούν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, φυσικά στον Focus FM. Και την Παρασκευή θα έρθει ο Σάκης ο Καλογερίδης μαζί με έναν ακόμα συνάδελφό του που πρώτη φορά θα μιλήσει, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, έναν ουρολόγο, για να μας δώσουν μια επιπλέον έρευνα και μελέτη, η οποία λέει πάρα πολλά πράγματα για αυτή την ιστορία
με τα εμβόλια και πάει λέγοντας. Όμως, προς το παρόν, θα σας διαβάσω αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Robert Malone, ο εφευρέτης της τεχνολογίας mRNA, ο Dr. Robert Malone. Εγώ ως δημοσιογράφος μεταφέρω τα λόγια του κυρίου Malone, εντάξει. Να μην παρεξηγηθούμε, μεταφέρω την είδηση. Δεν υιοθετώ, μεταφέρω την είδηση. Δεν υιοθετούμε, ναι, ναι. Το λέω ρε παιδί μου για να μην... Γιατί τα λέει αυτά ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε, ξαναλέω, την τεχνολογία mRNA, εντάξει. Γράφει λοιπόν ο κύριος Robert Malone. I often get this... να το κάνω κατευθείαν τη μετάφραση. Συχνά με ρωτάνε τι πρέπει να κάνω αν έχω εμβολιαστεί για να προστατέψω τον εαυτό μου. Η πρώτη συμβουλή που δίνω, με κεφαλαία γράμματα το γράφει ο άνθρωπος, είναι παρακαλώ μην κάνετε βαριά άσκηση. Η οποία βαριά άσκηση στρεσάρει την καρδιά σας και μην το κάνετε αυτό για τουλάχιστον 60 μέρες, για να μην πω και ακόμα περισσότερο. Αφήστε το σώμα σας να γιατρευτεί. Let your body heal. Συνεχίζει, γιατί του θέσανε πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτό που σας λέω έχει αναρτηθεί πριν από 6 ώρες. Χτες το βράδυ. Μέχρι στιγμής αυτό που σας μιλάω το έχουν δει καμιά 20.000 άτομα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το διαβάσουνε. Αυτά τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο Robert Malone, και θα πρέπει να κληθεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, να είναι πολύ πιο συγκεκριμένος, διότι λέει, αν κάνετε το εμβόλιο, λέει, μην μπείτε στη διαδικασία για άσκηση για περισσότερο, για 60 μέρες τουλάχιστον, βαριά άσκηση, η οποία στρεσάρει την καρδιά σας. Αφήστε, λέει, το σώμα σας να θεραπευτεί. Λέει μετά, η βλάβη στην καρδιά, η οποία είναι σοβαρή, δεν πρόκειται να επουλωθεί απόλυτα. Αυτό είναι ένα πραγματικό ρίσκο. Συγγνώμη που καθυστερώ, γιατί κάνω παράλληλα και τη μετάφραση, γι' αυτό, για να μην το διαβάζω στα αγγλικά. Αλλά για πάρα πολλούς, αν όχι για τους περισσότερους ανθρώπους, η βλάβη αυτή φαίνεται να είναι περαστική. Αλλά δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε και να εκτιμήσουμε ελαφρά την καρδία αυτές τις ζημιές. Είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή τα οποία δεν είναι γνωστά. Γράφει, ξαναλέω, ο ιδρυτής, ο εφευρέτης μάλλον της τεχνολογίας mRNA, και συνεχίζει. Το ρίσκο της μυοκαρδίτιδας και των θρόμβων, το ρίσκο της μυοκαρδίτιδας και των θρόμβων είναι τα δύο πιο σοβαρά και είναι οι δύο πιο σοβαροί ρισκογόνοι παράγοντες, να το πω έτσι, μετά τον εμβολιασμό. Γι' αυτό ακριβώς η βαριά εξάσκηση, η βαριά άθληση δεν ενδείκνυται μετά τον εμβολιασμό με τα mRNA εμβόλια. Nutrition Super επίσης λέει, συμφωνεί ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική και η διατροφή που θα κάνει κάποιος άνθρωπος για να επανέλθει. Η διατροφή. Θυμάστε τι μας έλεγε εδώ πέρα ο Dr. Andrew Rallis. Αυτό θα πω εγώ. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Και μακάρι να μου δοθεί δυνατότητα να κάνω μια συνέντευξη ακόμα με τον κύριο Robert Malone και να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα απαντήσουνε όλοι αυτοί οι ειδικοί, οι ακαταδίωκτοι, σε αυτά τα οποία λέει ο άνθρωπος. Πάρα πολλά δεν είναι ακόμα γνωστά. Ακόμα και σήμερα, που έχει πατήσει φρένο η παγκόσμια κοινότητα απέναντι στους εμβολιασμούς, διότι το πάτησε το φρένο. Αλλά δεν το παραδέχονται. Μην κοιτάτε την Ελλάδα, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα έχει πατήσει φρένο. Δεν έχει στυλώσει τα πόδια, αλλά το φρένο το πάτησε, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Νεκτάριο Δαπέρκολα και συγγνώμη για την αναμονή, αλλά ήταν νομίζω πολύ σημαντικά αυτά τα οποία σας διάβασα και την τοποθέτηση του κύριου Robert Malone. Καλημέρα, κύριε Δαπέρκολα. Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, εσύ. Να ξεκινήσω κάτι πριν να πάμε στις εκλογές της Κύπρου, για το οποίο και σας κάλεσα λίγο, για να κάνουμε ένα ταμείο και την αυτοκριτική μας, γιατί πρέπει να την κάνουμε την αυτοκριτική μας και πρέπει να παίρνουμε και τα μηνύματα. Γιατί ναι, μεν λέμε ότι έκανε μια αξιοπρεπή παρουσία ο Σεβασμιότατος Μόρφου, αλλά η δεύτερη ανάγνωση είναι λίγο σφαλιάρα και σφαλιάρα την τρώμε εμείς. Γιατί τα ξένα πανεπιστήμια, κύριε Δαπέργολα, μεγάλα πανεπιστήμια τώρα στην Βρετανία, έπαθαν κοκομπλόκο με τα Χριστούγεννα και ζητάνε να μην αναφέρονται τα Χριστούγεννα για να μην προσβάλλονται οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Γιατί έχουν πέσει πλέον εδώ και λίγα χρόνια όλες οι μάσκες και αυτό το οποίο βρισκόταν εν εξελίξη εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια, δηλαδή όλη αυτή η νεοταξική και νεοεποχήτικη ατζέντα, γιατί αυτό δεν έγινε ξαφνικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα περί winter holidays και τα... Και η σταδιακή κατάργηση κάθε λέξης που έχει σχέση με Χριστό είναι εδώ και δεκαετίες συμβαίνει αυτό. Τώρα πλέον, επαναλαμβάνω, επειδή τα πράγματα καλπάζουν γενικώς, έχουν πέσει και όλες οι μάσκες, οπότε πλέον γίνονται απροκάλυπτα. Αυτή είναι η απάντηση. Και δεν συμβαίνει μόνο στα ξένα πανεπιστήμια, το βλέπουμε συνεχώς και εδώ. Με διάφορους τρόπους. Δυστυχώς. Τα λέγαμε και τις προάλλες για αυτή την Ένωση Αθέων που έκαναν. Μίλησαν για τη θρησκεία. Ακριβώς. Και κάθε χρόνο πριν τις μεγάλες γιορτές βρίσκουν κάτι για να θίξουν και να προσβάλλουν και να βλασφημίσουν το Χριστό και τα θεία γενικότερα. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στη δική σας ανάγνωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των εκλογών για την Αρχιεπισκοπή στην Κύπρο. Λοιπόν, βέβαια ήταν πολύ λυπηρή εξέλιξη το ότι δεν εξελέγει ο Μητροπολίτης Νεόφυτος το τρίπρόσωπο, αν και βέβαια ήταν αναμενόμενο, έτσι, γιατί δεν έχουμε αυταπάτες. Ναι. Ο ελληνισμός δυστυχώς βρίσκεται σε βαθιά κρίση και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Η μια που είπατε για αυτοκριτική, ας την κάνουμε και επ' αυτού. Και λέω γενικά ο ελληνισμός, γιατί βέβαια αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της Κύπρου. Και εδώ ανίσχυε η εκλογή επισκόπων και αρχιεπισκόπων να γίνεται με ψήφο κλήρου και λαού, θα είχαμε δράματα. Δηλαδή πραγματικά με λούζει κρύος υδρότας και μόνο στην ιδέα, γιατί έχω πλήρη επίγνωση ποιους θα υπερψήφιζε και εδώ ο κόσμος, έτσι ποιους ψευτοποιημένες αγαπολόγους του νεοεποχήτικου lifestyle. Άρα λοιπόν να μην έχουμε ψευδεστήσεις, ο λαός μας βουλιάζει στην αθεία και την αποστασία, αλλά ακόμα και όσοι θεωρούνται πιστοί και μέλη της Εκκλησίας, και εκεί κύριε Δαμιανίδη, η συντριπτική πλειονότητα, είναι μπερδεμένη, είναι ακατήχητη, είναι βουτυγμένη στην ημιμάθεια. Ναι. Υπό τις συνθήκες αυτές ήταν, επαναλαμβάνω, αναμενόμενο αυτό που συνέβη προχθές στην Κύπρο, αφενός το ότι απήχε ο κόσμος, δηλαδή έχουμε μια διαφορία ποσοστού 70%, έτσι. Ναι. Για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και απ' την άλλη, βέβαια, όσοι συμμετείχαν δυστυχώς έκριναν με άλλα κριτήρια και όχι πάντα με κριτήρια ορθόδοξα και κριτήρια ορθοπραξίας. Τώρα και για να προλάβω κάποιους που μπορεί και να διαμαρτυρηθούν, γιατί έτσι και να ρωτήσουν, ας πούμε, μα καλά και αυτοί που εξελέγησαν στο τριπρόσωπο τελικά δεν είναι ορθόδοξοι, ναι, και ειδικά ο φημισμένος Αθανάσιος, ο Λεμεσού. Κοιτάξτε, η ορθοδοξία και κυρίως η ορθοπραξία. Ναι, ο Λεμεσού, να πω ότι πήρε τις περισσότερες ψήφους, έτσι. Ναι. Είναι πρώτο στην εκλογή, από εκεί και μετά, όπως είπαμε, θα το ψηφίσει τώρα, ναι, μέσα στις επόμενες λίγες μέρες η Σύνοδος. Ναι. Η ορθοπραξία, όπως είπα, καθορίζεται με τα έργα και όχι με τα λόγια. Και δυστυχώς ο Λεμεσού, παρά τα παλαιότερα αριστερά δείγματα γραφής, που εγώ προφανώς δεν πρόκειται να τα μηδενίσω, έχει δώσει εσχάτως λαβές με κάποιες πλάνες και με τη στάση που κράτησε στη διάρκεια της λεγόμενης πανδημίας και φυσικά με την αναδίπλωση που έκανε στο Ουγγρανικό. Και ο άλλος εκλεχθής, ο Ταμασού, ακόμα χειρότερα αυτός, θυμίζω ότι άλλα έλεγε μέχρι πρόσφατα για τους Ουκρανούς, ότι είναι σχισματική και ότι η αρχιερατική του συνείδηση δεν πρόκειται ποτέ να το επιτρέψει να τους αναγνωρίσει. Και τώρα όχι μόνο τους αναγνώρισε, αλλά έχει συλλειτουργήσει και μαζί τους. Έτσι, το επιχείρημα ήταν ότι μετά τη ρωσική εισβολή τα δεδομένα άλλαξαν. Ποια δεδομένα? Δηλαδή ένα πολιτικό γεγονός μπορεί να μεταβάλει την εκκλησιαστική αλήθεια? Προφάσεις αμαρτίες είναι αυτά, εν ώψη εκλογών. Και για τον τρίτο που εξελέγει τον Πάπου, καλύτερα να μην μιλήσουμε. Είναι σκληρός οικουμενιστής με τον Βαρθολομαίο, δεδηλωμένος δωρητής οργάνων, έτσι και με ένα σωρό άλλες σκιές. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, κύριε Δαμιανίδη, μόνο ο Μόρφου κρατήθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και με την πολεμική του απέναντι στη νέα τάξη γενικότερα, και με τη στάση που κράτησε ειδικά με στην κορονοφρίκη της τριετίας που πέρασε,
Γιατί ήταν ο μόνος που έβαλε ανάχωμα και οδόφραγμα απέναντι στη βλασφημία και φυσικά και στο τραγικό θέμα των εμβολίων. Έτσι, αυτό δυστυχώς ο κόσμος δεν το εκτίμησε. Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς πώς πρέπει να... Ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να βγάλουμε απέναντι σε αυτή την εποχή που έφτασε το 70% τώρα, έτσι. Αυτό δείχνει τι? Ότι δεν ενδιαφέρεται ο Έλληνας, δεν ενδιαφέρεται... δεν ξέρω, δηλαδή είναι μεγάλο το ποσοστό, το 70% κύριε Ταπέργολα, η αποχή. Και ξέρετε, είναι δύο φορές πιο θλιβερό το ότι ακόμα και οι κάτοικοι της περιοχής της Μόρφου δεν το στήριξαν. Α, ναι, υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε τα ποσοστά κατά τόπους. Ναι, τα κατά τόπους δεν τα είδα, όχι. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό από εκεί στην επαρχία Μόρφου? Πόσο? 65%. 65% στην Ευρύχου, ε. Δηλαδή από τους 18.000 περίπου εγγεγραμμένους πήγαν και ψήφισαν περίπου οι 6.000. Είναι και αυτό πολύ χαρακτηριστικό. Εντάξει τώρα, εντάξει. Ο κόσμος λοιπόν δεν θέλησε να έχει για αρχιεπίσκοπο κάποιον που κράτησε γενναία και πεντακάθαρη και κυρίως συνεπή στάση. Mm-hmm. Ούτε και κάποιον που τα κυπριακά και τα ελλαδίτικα μου τον θεωρούν ακραίο και γραφικό, προς τιμήν του φυσικά. Yeah. Προφανώς ο λαός της Κύπρου δεν ήταν έτοιμος για να έχει τέτοιον αρχιεπίσκοπο και ενδεχομένως να μην ήταν και άξιος. Έτσι, νομίζω μαζί πάνε αυτά. Ναι. Και το ίδιο παραλαμβάνω ισχύει και για μας. Εδώ και χρόνια δίνουμε πνευματικές εξετάσεις και φοβάμαι ότι συνεχώς αποτυγχάνουμε. Πραγματικά. Ναι, ναι. Τη μία εξέταση μετά την άλλη. Κάτω από την και όπως έγραψα και σε ένα χθεσινό μου σχόλιο, κύριε Δαμιανίδη, να τελειώνει επιτέλους και ο ισχυρισμός όσων θεωρούν βασική αιτία της εκκλησιαστικής κρίσης τη μη συμμετοχή του λαού στην εκλογή των επισκόπων. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται και όταν υπάρχει συμμετοχή και λαϊκή ψήφος. Είδαμε. Και επαναλαμβάνω, και εδώ να είχαμε αυτό, τα ίδια και χειρότερα θα βλέπαμε. Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ταπέργολα, επειδή με πιέζει ο χρόνος, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας θέσω για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και πολλές συζητήσεις. Νομίζω γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν παραπληροφορημένοι άνθρωποι. Και τροφή έδωσε ενδεχομένως και η συνέντευξη που έκανα στον δεσπότη Μόρφου, τον Νεόφυτο. Ναι. Αναφέρθηκε πολλές φορές και έλεγε ο Μητροπολίτης Ελλαδίτες. Χρησιμοποίησε τον όρο Ελλαδίτες. Εξηγήστε μου, όχι σε μένα, εξηγήστε λίγο στους φίλους ακροατές, οι οποίοι δυστυχώς έχουν πατήσει την Πανανόφλουδα και νομίζουν ότι αυτός είναι ένας υποτιμητικός όρος, όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον όρο Ελλαδίτη. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, δηλαδή για τον άνθρωπο που μου το έλεγε, ο Μόρφος στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να, ή οποιοδήποτε Κύπριος, λέγοντας Ελλαδίτης, αν πει Έλληνας, Έλληνες είναι και οι ίδιοι. Και οι Έλληνες της Κύπρου είναι Έλληνες. Και οι Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα, τη μαμά την Ελλάδα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε όλοι Έλληνες. Όταν λοιπόν ένας Κύπριος λέει Ελλαδίτης, είναι ένας προσδιορισμός ο οποίος έχει να κάνει με τον Έλληνα ο οποίος κατοικεί στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Ταπέργολα? Διευκρινίστε το, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί έχουμε φτάσει να σκοτωνόμαστε στον αέρα για αυτή τη χαζομάρα. Είναι απολύτως έτσι. Το Ελλαδίτης είναι τοπικός προσδιορισμός. Ακριβώς. Έτσι. Όπως και υπάρχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού που ζουν στις ξένες χώρες, υπάρχουν οι Έλληνες του κυρίως ελλαδικού χώρου και υπάρχουν και οι Έλληνες της Κύπρου. Ο ελληνισμός είναι παγκόσμιος, είναι παντού, αλλά από την ώρα που οι Έλληνες που ζουν στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή εντός του ελλαδικού κράτους, του ελληνικού κράτους, ονομάζονται και Ελλαδίτες, επειδή είναι, επαναλαμβάνω, τοπικός προσδιορισμός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι εθνονύμιο, είναι τοπονύμιο. Ούτε ρατσιστικό είναι, ούτε προσβλητικό είναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά λίγο, ρε παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει, δυστυχώς ξαναλέω, επειδή κάποιοι πατάνε την Πανανόφλουδα κάποιον οι οποίοι θέλουν διάσπαση, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πατριώτες, γιατί. Εγώ δεν θα αφαιρέσω από κανέναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να δηλώνει πατριώτης ότι είναι πατριώτης και ότι θέλει το καλό της χώρας του. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μπανανόφλουδες στις οποίες πατάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ταπέργολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Και καλά Χριστούγεννα, αν δεν τα πούμε. Να είστε καλά. Επίσης, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά. Focus 103,6. Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να εξηγώ το αυτονόητο για μένα και για πολλούς από εμάς αυτονόητο. Αν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουμε ρατσιστικό το Ελλαδίτης το οποίο χρησιμοποιεί, γιατί αυτό μου είπε ένας φίλος ακροατής χθες, και συγγνώμη για την ένταση δική μου, έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Το παραμικρό, δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση προσβολής
όταν ένας Κύπριος λέει Ελλαδίτης. Πώς λέμε εμείς Κύπριος, γιατί είναι στην Κύπρο, αλλά είναι Έλληνας. Έλληνας είναι, πώς να σας το πω αλλιώς. Έτσι λοιπόν και ο Κύπριος λέει Ελλαδίτης για τον Έλληνα ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Και δεν είναι ρατσιστικό. Δεν είναι ρατσιστικό. Και αυτά τα οποία μου έλεγε χθες ο άνθρωπος για το ότι αν ένας μαύρος πει τον άλλον nigger στο μεταξύ τους, μπορεί να μην είναι ρατσιστικό. Αλλά αν πάω εγώ να πω τον μαύρο νέγρο, τότε αυτό είναι ρατσιστικό. Ενώ ο μαύρος δεν είναι. Το να πω τον άλλον μαύρο δεν είναι ρατσιστικό, το να πω τον άλλον μαύρο. Το καταλαβαίνετε? Κώστα, το καταλαβαίνεις αυτό? Το να σε πω μαύρο αν είσαι μαύρος δεν είναι ρατσιστικό. Αν είσαι μαύρος όμως και σε πω νέγρο, καταλαβες, είναι ρατσιστικό. Αν εγώ είμαι μαύρος όμως και εσύ είσαι μαύρος και σε πω νέγρο, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι το μεταξύ μας αυτό. My nigger που λένε οι τέτοιοι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι σαν να είμαστε δύο παοξίδες. Άντε να μην πω παοξίδες. Να πω δύο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Με έναν άλλο Παναθηναϊκό και να σε λέει, έλα ρε βάζελε. Στο μεταξύ μας. Ναι, αν εσύ είσαι όμως Ολυμπιακός και έρθεις και μου πεις, έλα ρε βάζελε, εγώ θα παρεξηγηθώ. Έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αλλά ακόμη και για το ότι το μαύρος είναι προσβλητικό, δεν είναι παιδιά. Το χρώμα του δέρματος είναι το μαύρο. Black people. Τι να κάνουμε, μην τα βάζουμε έτσι όπως θέλουμε να τα βάζουμε όλα στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Για να σκοτωνόμαστε για αυτά, τα αυτονόητα. Ευτυχώς έχουμε μαζί μας και σήμερα...